Γεια σας φίλες και φίλοι του YouTube, Δαμικασέπ 69 εδώ πέρα και συνεχίζουμε την περιπέτειά μας στον κόσμο των Pokemon. Φτάσαμε στην Fallabor Town και τώρα είναι ώρα να αρχίσουμε. Και τώρα είναι η ώρα. Η μεγάλη ώρα είναι τώρα. Λοιπόν, να αρχίσουμε να ψάχνουμε για ένα Skarmory, το οποίο χρειάζεται για να συμπληρώσουμε την ομάδα μας. Λοιπόν, και τώρα απορείτε γιατί άρχισα να ανεβάσω τόσο πολύ αυτό το βίντεο. Η αλήθεια είναι ότι αυτήν την εβδομάδα γενικότερα είχα πολλές σχολικές υποχρεώσεις και δεν είχα καθόλου τον χρόνο. Και επιπλέον σήμερα είμαι άρρωστος, με πυρετό και πονόλαιμο. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία, επειδή το βίντεο θα ανέβει. Λοιπόν, και επίσης όσο ψάχνουμε για το Skarmory και δεν θα έχω να λέω τίποτα, είναι ώρα να ενημερώσω ότι έχουν ξεκινήσει και πολλά άλλα walkthrough ελληνικά από διάφορες κασέτες, το οποίο είναι πολύ καλό να τα αναφέρω για να τα δείτε, επειδή πρέπει να στηρίζουμε όλα τα ελληνικά βίντεο. Λοιπόν, το πρώτο βίντεο είναι του The Fraginis 98, ο οποίος ανεβάζει walkthrough της Pokemon Ruby και με τον οποίο θα κάνω μάχη σήμερα, εφόσον με προκάλεσε σε ένα από τα βίντεο του, και θα ανακοινώσω το αποτελέσμα ως comment σε κάποιο βίντεο. Επιπλέον, ο Κώστας Create 007 έχει ξεκινήσει ένα άλλο walkthrough της Pokemon Yellow. Οπότε καλώς θα ήταν να επισκεφτείτε τα κανάλια του και να δείτε τα walkthrough. Δεν είναι τίποτα, πεθαίνω απλώς. Πω, με πονάει ο λαιμός μου. Εντάξει, είμαι τώρα εδώ με δύο κούπες ζεστό γάλα. Τώρα θα πείτε γιατί δύο και όχι μία. Είναι απλώς επειδή υπερεκτίμησα την δύναμη του μπρικιού και βγήκε αρκετά μεγάλη ποσότητα, την οποία πρέπει και να πιω. Και τόση ώρα μιλάω και ένα Skarmory της προκοπής δεν έχω βρει. Μόνο αυτά τα φρικιαστικά τρομακτικά σπίντα, τα οποία μας τυχιώνουνε και μας τρομάζουνε, και έχω αρχίσει και τσαντίζομαι. Α, έχουμε και αυτό. Αυτό το περίεργο σλάγμα. Ποιος... Δεν θεωρώ ότι το σλάγμα είναι αξιόλογο Pokémon ιδιαίτερα. Γενικότερα δεν μου αρέσει και η μορφή του έτσι όπως είναι. Δηλαδή, κοιτάξτε, είναι σαν μια λιωμένη λάβα, πλά. Και όταν εξελίσσεται γίνεται μια λιωμένη λάβα, πλά, με ένα καβούκι από πάνω. Και αυτό το Pokémon μου λέτε ότι είναι καλό για να μπει σε ομάδα. Εμένα δεν μου αρέσει καθόλου εξωτερικά προσωπικά. Και όσο το βρίζουμε τόσο περισσότερο έρχεται ο αντιμέτωπό μας. Και είναι και level 14. Και αν τα πολεμούσαμε όλα αυτά, προφανώς το Doxing θα έχει πάει level 22. Αλλά δεν πειράζει, δεν θέλουμε Wild Pokemon. Θέλουμε ένα συγκεκριμένο Pokemon, το οποίο είναι το Skarmory. Και το Skarmory δεν εμφανίζεται. Νομίζω έχει... είναι 5% οι πιθανότητες να το βρεις. Δεν θυμάμαι. Αλλά είναι έτσι, είναι πολύ χαμηλές. Παναγία μου, αυτό είναι λες και έχει βάλει γυαλιά ηλίου. Έλα Χριστέ και Παναγιά. Έλεος. Έλα Χρυσό μου, Skarmory. Έλα ρε Skarmory. Επιτέλους, finally, βρήκαμε ένα Skarmory. Λοιπόν, θα καταρχάς θα το κάνουμε Paralyze, για να μην μπορεί να κάνει και πολλές επιθέσεις και για να φτάνουν οι Pokeballs και να μην φέρνει τόσο πολύ αντίσταση. Και επιπλέον θα αρχίσουμε να το βομβαρδίζουμε με normal type moves, ώστε να μην το σκοτώσουμε, επειδή αν το σκοτώσουμε θα αυτοκτονήσω, ειλικρινά σας το λέω. Δεν θα αντέξω να ψάξω για ένα άλλο Skarmory, ενώ έψαχνα τόσο πολύ ώρα τώρα. Και επιπλέον με τσαντίζει η ανόητη επίθεση του Sand Attack, η οποία δεν με αφήνει να κάνω κι εγώ επιθέσεις. Κι εγώ είμαι μόνος που πρέπει να κάνω επιθέσεις, όχι εσείς Skarmory. Εσείς Skarmory θα προσθεθείς στην ομάδα μου κάποτε. Οπότε, γιατί μας πολεμάς, αφού είτε με τον ένα είτε με τον άλλον τρόπο, αν κάνει ποτέ το ηλίθιο Doxing επίθεση, με τον ένα με τον άλλον τρόπο θα έρθει σε εμάς. Μην αντιστέκεσαι. Δεν μπορείς να νικήσεις το παντοδύναμο Doxing. Κι αν έσκαγε και λίγη παραπάνω επίθεση, θα ήταν ακόμα καλύτερο. Strength.
Αχα. Δεν μπορώ να πω ότι το Skarmor έχει πολύ καλές επιθέσεις, αλλά μαθαίνει το Spikes, η οποία είναι, νομίζω το είπα και σε προηγούμενο βίντεο, είναι μια πολύ καλή επίθεση και να το χρησιμοποιήσουμε ως lead Pokemon. Δηλαδή θα μπαίνει μπροστά, θα βάζει τα Spikes, οπότε όποιο Pokemon μπαίνει μετά του αντιπάλου θα πληγώνεται από τα θανάσιμα μητέρα πράγματα στο πάτωμα. Λοιπόν, και πρέπει να το πιάσουμε επειδή είναι ένα πολύ χρήσιμο Pokemon. Και μου τη σπάει ο Doxing ώρες ώρες, νομίζω ότι έχω δείξει και σε άλλο βίντεο. Strength. Νίκα το. Μην χάσεις. Βασικά δεν μοιάζει καθόλου και αν χάσει ο Doxing αυτή τη στιγμή. Το μόνο που μοιάζει είναι να μην πεθάνει το Skarmory. Ο Doxing ας πεθάνει και όλα μου τα άλλα Pokemon. Βασικά όχι, να μην πεθάνω όλα μου τα άλλα Pokemon, επειδή θα έχω χάσει ουσιαστικά και θα φύγει το Skarmory. Οπότε θα βάλουμε το Chuck Norris. Έτσι, να του ρίξουμε και λίγο το attack. Και θα του κάνουμε tackle. Wow, τι φοβερό και τρομερό. Και θα το πάμε με tackle μέχρι τη μία ζωή. Το ένα hit point. Έλα. Δεν νομίζω ότι παίρνει άλλη επίθεση του Skarmory. Ειλικρινά δεν νομίζω. Οπότε τώρα αρχίζουμε το βομβαρδισμό με τις Pokeballs. Ελπίζω να το πιάσουμε γρήγορα. Πρώτο Pokeball. Έλα, πιάστο. Ναι. Δεν πειράζει, θα πάμε για δεύτερη Pokeball. Δεύτερη Pokeball πήγαινε. Και κάνε μας περήφανος. Τρία. Καμότο. Εντάξει, κοντά είμαστε. Είναι συνεργάσιμο. Τρίτη Pokeball πήγαινε. Και κάνε μας περήφανος. Ναι. Skarmory, με εκνευρίζεις. Great Ball πήγαινε. Και κάνε μας περήφανος. Δύο. Τρία. Finally. Επιτέλους πιάσαμε το Skarmory. Επιτέλους. Δεν περίμενα ότι θα το πιάναμε τόσο δύσκολα. Μα τόσο δύσκολα. Επιτέλους το πιάσαμε. Επιτέλους έχουμε ένα έκτο Pokemon στην ομάδα. Και για ευνόητους λόγους, και επειδή έχω υπερένταση από την αρρώστια, θα το ονομάσω Finally. Επιτέλους. Ο επιτέλους μπήκε στην ομάδα μας. Okay. Να δούμε τώρα τι επιθέσεις έχει. Είναι Steel, Flying. Α, πολύ καλό defense, 52. Αυτό που έχω στην κανονική Emerald του Advance έχει λιγότερη, έχει 50 άμυνα. Οπότε πιάσαμε ένα καλό Pokemon. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω αυτό που είδα. Συγγνώμη. Αυτό το Skarmory μας τρολάρισε κανονικά. Έλεος. Δεν με συμπαθεί καθόλου αυτό το παιχνίδι. Run. Μου τη σπάς και εσύ σπίντα. Δεν θέλω άλλο Skarmory. Ας φύγουμε από αυτά τα βρωμερά χόρτα. Με τσαντίζει σπίντα. Φύγε σπίντα. Και με τρομάζεις επίσης. Ας ηρεμήσω. Ο λαιμός μου θα είναι χειρότερο με αυτό μετά από αυτό το part. Λοιπόν, ας θεραπεύσουμε το Pokemon μας.
την καλή μας την νοσοκομά είναι νοσοκομά Μαϊτζούι. Και επιτέλους έχουμε 6 πόκεμο στην ομάδα μας. Και έχουμε σχηματίσει και μια αλφα εξάδα, την οποία μπορούμε και να την αλλάξουμε, δεν ξέρω. Επίσης, αν πάμε σε αυτή την κυρία που έχει καταλάβει το PC, θα μας πει βλακίες. Και βασικά θα μας αισθηθεί ότι είναι η Lanet και είναι αυτή που έχει κάνει το storage system. Οπότε από εδώ και πέρα, όταν θα πηγαίνουμε στο PC, που δεν το έχουμε χρησιμοποιήσει καθόλου στο walkthrough, τώρα μέχρι στιγμής θα έλεγε Someone's PC, τώρα θα λέει Lanet's PC. Μεγάλη διαφορά, κυρίες και κύριοι. Και εδώ πέρα είναι ο Scott πάλι. Είναι παντού. Πώς είναι σε όλα τα μέρη. Είναι παντού, δηλαδή είναι ο Σούπερμαν αυτός ο άνθρωπος. Είναι James Bond, Παύλα Σούπερμαν. Τηλεμεταφέρεται παντού, σε όλα τα μέρη. Ο Scott υπάρχει εκεί πέρα. Wherever you go, whatever you say or do, always remember, Scott is watching you. Beep, 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 beep. Και εκεί πέρα ήταν το σπίτι του Name Raider, νομίζω, δεν θυμάμαι. Α, του Name Raider, του μου, αυτόν που σου θυμίζει τις επιθέσεις των Pokemon, αν τις έχεις ξεχάσει. Και εδώ πέρα πήραμε και το TM Dig, από εκείνο το καλό παιδάκι. Και εδώ πέρα βασικά υπάρχει ένα τούνελ και εκεί πέρα υπάρχει ο Fossil Maniac, που όταν νικήσουμε τους Elite Four θα έχει σκάψει ένα μεγάλο τούνελ και θα μπορούμε να βρίσκουμε Ditto εκεί πέρα. Λοιπόν, και νομίζω ότι το Skarmory χρειάζεται το XP Share σίγουρα, επειδή είναι το πιο δύναμο Pokemon αυτή τη στιγμή στην ομάδα μας και θέλει λίγο XP. Λοιπόν, εσύ ψαρά, τι έχεις να μας πεις? Water Type Pokemon. Το καταλληλότερο πράγμα για το Electrike. Barboa. Παναγία μου. Θυμάμαι αυτό το Pokemon όταν ναι, ξέχασα ότι είναι Ground. Όταν έπαιζα την Diamond και έπρεπε να συμπληρώσω την Pokédex για 150 Pokemon, ήταν αυτό το μόνο Pokemon που μου έλειπε. Και να ψάχνω παντού, να ψάχνω εκπαιδευτές, να ψάχνω στο ίντερνετ, να μην μπορώ να βρω το Barboa. Και γενικότερα έβριζα συνέχεια επειδή δεν μπορούσα να το βρω και δεν μπορούσα να συνεχίσω την κασέτα. Και το Doxing έπεσε και τσαντίζομαι. Οπότε, Skarmory, κάνε τη δουλειά. Finally! Swift. Swift, 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 Swift. Πολύ μου αρέσει. Swift. Είναι μια πολύ swiftάτη κίνηση. Αν υπάρχει αυτός ο όρος στα σύγχρονα ελληνικά λεξικά, που δεν νομίζω. Αλλά παρόλα αυτά θα κάνω έτσι να μπει. Κύριε Μπαμπινιώτη, βάλτε στα λεξικά σας τη λέξη swiftάτη. Ως με σημασία. Σκεφτείτε εσείς. Εσείς είστε ο ειδικός. Εγώ την πρόταση κάνω. Λοιπόν, ας θεραπεύσουμε τα Pokémon μας για δεύτερη φορά σε αυτό το πάρτι. Και ας βγούμε έξω στον κρύο και κακό κόσμο. Στην Fallabor Town. Εκεί πέρα μπορούμε να ξαναδούμε το σπίτι του ανθρώπου που θυμίζει τις επιθέσεις στα Pokémon. Εδώ πέρα, αν μιλήσουμε σε αυτόν τον κύριο, μας δίνει το TM5, ο οποίος έχει και ένα Πουτσιένα ως κατοικίδιο. Και επίσης είναι η επίθεση του Roar, που διώχνει το αντίπαλο Pokémon από τη μάχη και φέρνει ένα άλλο. Λοιπόν, εδώ πέρα θα κάνουμε μια double μάχη εναντίον ενός ψαρά και μιας κυρίας που δεν έχω ξαναδεί ποτέ στη ζωή μου, με σκοπό να πάρουμε το item που είναι δεξιά. Έχουν 2 Pokémon συνολικά. Barboa και Nesley. Doxing και Chuck Norris, κάντε τη δουλειά σας. Κάντε μας περήφανος. Ο Chuck Norris πήγε level 22. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, οπότε πρέπει να οργανώσουμε καλά τη τακτική μας.
Και βασικά θα κάνω και δύο επιθέσεις στον Μπαρμπόα για να χάσει σίγουρα. Και έζησε βέβαια, αλλά δεν πειράζει. Και μας κατούρισε τώρα. Συγγνώμη, μας κατούρισε. Μπαρμπόα, μας κατούρισες. Δηλαδή, έλεος. Να μας προσβάλλει ένα Μπαρμπόα. Ψόφα. Αυτόν άνεμο από εκεί. Και μας έσω και πολλά XP ρε. Τσιγκούνι. Τσιγκούνα ρε. Αρχιτσιγκούνα ρε. Και τον Άσλιβ δεν χάνει ζωή. Αλλά τουλάχιστον δεν έγινε flinch, δεν έκανε επίθεση. Λοιπόν, strength και bite. Αυτά τα δύο Pokemon θα νικήσουν τον Άσλιβ. Δεν θα το αφήσω να νικήσει άλλο Pokemon και να πάρει άλλο Pokemon XP. Δεν το ξανακάνουμε flinch, που σημαίνει ότι οι ώρες του είναι μετρημένες σε αυτή τη μάχη. Έπεσε και τα XP μοιράζονται σε 3. Και δεν πήγε ο finally level 17. Level 17. Πεθαίνω. I'm dying from crying. Πήραμε ένα energy powder. Λοιπόν, και ας κατέβουμε τη γεφυρούλα. Εσύ κύριε ψαρά, τι έχεις να μας πεις? Τι έχεις να πεις για την οικονομική κρίση στην Ελλάδα? Τι έχεις να πεις για την μη ανακάλυψη εξωγήνων στον κόσμο? Υπάρχουν εξωγήινοι κατά τη γνώμη σου? Τι λες? Επίσης, τι πιστεύεις για την τρύπα του Όζοντος? Θα μπορέσουμε να την ράψουμε ποτέ? Επίσης, τι νομίζεις για την επικείμενη ήττα σου? Πιστεύεις ότι μπορείς να το αλλάξεις? Εγώ δεν νομίζω. Τουλάχιστον αν έχεις Magikarp. Έχει ένα Μπαρμπόα, οπότε θα μείνουμε. Θα μείνουμε να πολεμήσουμε τον Μπαρμπόα. Μπαρμπόα. Το Μπαρμπόα είναι όνομα για πειρατή. Captain Μπαρμπόα. Τους λέμε Captain Barbarossa. Barbarossa. Μη χάσεις, Dog Thing. Θα αρχίσω να σε βρίζω ειλικρινά. Λοιπόν, με ένα δεύτερο strength θα πέσει. Δεν έπεσε, δεν πειράζει. Δεν μας ενδιαφέρει. Και μας έριξε το electricity power που δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Έπεσε για πάντα. Και επιτέλους ο finally πήγε level 17. Και είχε ένα Goldeen, το οποίο θα το νικήσουμε και αυτό πανεύκολα. Νομίζω τα Goldeen δίνουν αρκετά XP, δεν θυμάμαι. Πάντως μου αρέσει γενικά να τα νικάω. Είναι περίεργα, είναι ξεχωριστά, είναι αρχοντικά πλάσματα. Α, 400 XP. Έτσι κι έτσι. Έτσι κι έτσι. Τσιγκουνούλης είσαι κι εσύ. Αλλά τι να κάνουμε, έπρεπε να συνεχίσουμε. Και πρωτού προλάβουμε να πατήσουμε το πόδι μας στη στεριά, μας έκανε επίθεση αυτή η πράσινη κυρία. Κοπελίτσα, τι είναι, δεν ξέρω. Αριθμός ταυτότητας, διαβατηρίου και επιστωτικής κάρτας. Αμέσως. Μαριλ. Θα φύγει εύκολα. Θα φύγει γρήγορα. Super effective. 111 XP. Και τσαντίζουν τα γρήγορα. Τα λίγα XP. Και έχει το λόμπρε. Το παπάκι. Παπάκι. Και με ένα-δύο sparks, αν δεν μας κάνει absorb που μας κάνει, θα τον νικήσουμε, θα πάει στο τάφο, θα ψοφήσει, θα πεθάνει, δεν θα το ξαναδούμε από τη ζωή μας. Έλα. Μία επίθεση είσαι, μία επίθεση, μη φέρνεις αντίσταση. Μην αντιστέκεσαι στην οργή του Dog Thing. Αχα. Player defeated. Δεν πρόλαβα να διαβάσω το όνομά της, ήταν και μεγάλο. Δεν πειράζει μωρέ, δεν πειράζει. Λοιπόν, και τώρα που πάω. Α ναι, εδώ πέρα υπάρχει ένα αόρατο item.
ένα revive. Γενικότερα, να υποπτεύεστε αυτές τις γωνίες των νησιών. Συνήθως έχουν κάποιο item. Και εδώ πέρα, βέβαια, σιγά μην δεν συναντούσαμε κάποιο Pokemon. Survivor. Το Pokemon της Jessie. Αχα. Λοιπόν, δεν θα σε πολεμήσουμε, καλό φιδάκι. Παρ' όλα αυτά, θα κλέψουμε τα berries, επειδή τα χρειαζόμαστε. Έχω την αίσθηση. Και νομίζω αυτά, δεν θυμάμαι τι κάνουν τα συγκεκριμένα. Αλλά δεν πειράζει. Θα το μάθουμε στην πορεία, όταν θα ξανανοίξουμε την τσάντα μας. Το bag μας. Λοιπόν, και εδώ πέρα επίσης, αν μιλήσουμε σε αυτόν τον κυριούλη, μας δίνει ένα raspberry. Ένα άλλο berry. Λοιπόν, και εδώ πέρα, αυτό το σπίτι ανήκει στη Lanet, την οποία την είδαμε στην Fallabor City. Και εδώ πέρα βασικά της μιλάμε επειδή μας δίνει μία Lotad Doll, που δεν νομίζω να τη χρησιμοποιήσουμε, εκτός να διακοσμήσουμε τη Secret Base μας κάπως. Αλλά δεν νομίζω να στήσουμε γενικότερα Secret Base σε αυτό το walkthrough. Λοιπόν, τώρα να κάνουμε μια ανακατανομή στα Pokemon. Επειδή υπάρχουν double μάχες πιο κάτω, θα βάλω τον Skarmory στην δεύτερη θέση για να πολεμήσει. Λοιπόν, εδώ πιστεύω θα τελειώσει και αυτό το part. Ελπίζω να σας άρεσε και μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας!